Παρακαλώ. Έλα, Ιορδάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλώς τα να. Εδώ. Τι λέει. Εδώ, όπως και κάθε Παρασκευή. Ναι, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Του Γιάννη Βαλαώρα. Όλα έχουν την ημέρα τους, την ώρα τους. Λοιπόν. Τώρα για να δούμε, θέλω να δω πόσο αγαπάει ο κόσμος τον Τζόρνταν. Έτσι. Μας λείπουνε καμιά 30-40 subscribe. Α, 24 μας λείπουνε. Εντάξει, ξανακάναν subscribe. Μας λείπουν 24 subscribe για τους 93.000 συνδρομητές. Έτσι. Νομίζω την ώρα. Φτάσαμε εκεί. Νομίζω την ώρα του Τζόρνταν επιβάλλεται να σπάσουμε αυτό το ρεκόρ. Έτσι δεν είναι. Τώρα βγήκε ο Τζόρνταν να μιλήσει. Δεν πρέπει. Κανονικά. Έτσι. Ο κόσμος ξέρει, μωρέ. Εντάξει. Έτσι. Όπως βολεύεται ο καθένας είναι. Λοιπόν. Θέλεις να ξεκινήσουμε, έχουμε κάτι γενικά να πούμε κάτι για τα αγωνιστικά. Θες να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο, έχουμε κάτι άλλο να σχολιάσουμε. Ένα λεπτό λίγο, δώσ' μου ένα λεπτό λίγο. Α, τι έχουμε, παραγγελία. Δώσ' μου ένα λεπτό. Ναι, ναι. Έξι θέλεις. Μισό λεπτό, Βασιλάκη. Έπεσε παραγγελία. 6 iceberg, μισό λεπτό. 6 iceberg, ρίχτα. Γεια σου Λαζάτη, να ευχαριστούμε για τον donate. Καρτά. Δεν έχει τάλιρο ο φίλος. Κάρτα. Έλα, γονά μου. Ναι, δεν πειράζει, δώσε. Οκ, okay, ευχαριστώ. Εντάξει. Δύο και ενενήντα. Παραγγελίες μαζεμένες πέσαν. Εντάξει. Γούρι φέραμε, έτσι. Σωστά. Δώσανε τα άλλα τα παιδιά, Βασίλη. Τι? Τα προγνωστικά και τα αυτά. Βέβαια. Όλοι. Περιμένουμε μόνο μετά στο τέλος, κλείνουμε με τον Τάσο από τα πέντε προγνωστικά. Μιλάμε και για Αγγλία με το παιδί και για άλλα θέματα. Α, ναι. Δεν μου λες, ρε Βασίλη, πριν πάμε στα προγνωστικά. Έτσι λίγα λεπτά να πούμε μερικά πραγματάκια. Αυτούς εκεί πέρα, τους πουθενάδες τους έδωσες, τους έχεις εκπομπή εκεί πέρα. Το πουθενά και την ουρά του. Κοίτα, μία-δυο φορές το μήνα κάνουν μία εκπομπή μαζί, να ξεκουράζομαι κι εγώ λίγο, αν και χθες ήταν μέρα κυπέλου και ήμουνα κι εγώ, αλλά κάποιες φορές, κάνα δυο φορές, μία φορά στις 15 ας πούμε, κάνουν μία εκπομπή μαζί, ναι. Έτσι μεσοβδόμαδα είναι αυτό. Μεσοβδόμαδα, ναι. Εγώ λέω να τους δίνεις μία εκπομπή κάθε εβδομάδα, όχι κάθε 15 μέρες, μεσοβδόμαδα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο με γεμάτο αγώνες ποδοσφαίρου, αθλητικές εκπομπές και όχι μόνο, ναι. Αναλύσεις αγώνων, παρασκηνιακά θέματα κλπ. Με τις εκπομπές που έχουμε εμείς, μετά από τα Σαββατοκύριακα δηλαδή, με βοριάδες και με λαϊκό δικαστήριο που είναι οι κορυφαίες εκπομπές εκεί πέρα του καναλιού, δώσε και μια κομική εκπομπή εκεί πέρα στους Καραγκιόζηδες εκεί πέρα, να κάνουν εκπομπή να πούμε. Κομική Εντάξει. εκπομπή λες. Γιατί αυτό που κάνουν τι είναι, κομική εκπομπή δεν είναι, γελάνε όλοι μαζί τους. Τα παιδιά διατείνονται ότι κάνουν εκπομπή για ιστορίες ποδοσφαίρου, για να μορφώσουν το από κοινό. Κάτω, πρόσεχε λίγο. Εγώ ξέρεις, δεν τα παρακολουθώ. Μόλις με ενημερώσουν όμως κάποιοι κλπ. Να πούμε, μπαίνω μέσα. Λένε ότι αυτοί μορφώνουν τον κόσμο ποδοσφαιρικά. Ας πούμε, έτσι. Μορφώνουν τον κόσμο ποδοσφαιρικά. Ναι. Για να μορφώσει κάποιος πρέπει να είναι μορφωμένος. Είδες κανέναν αμόρφωτο να μορφώνει. Μάλιστα, τι να σου πω.
Τι να μου πεις εσύ, να σου πω εγώ. Ναι. Λοιπόν, απλές οδηγίες ζωής. Να παραδέχεσαι τα λάθη σου όταν κάνεις λάθη, να ζητάς συγγνώμη. Να ζεις χωρίς να γκρινιάζεις. Να ακούς περισσότερο και να μιλάς λιγότερο. Μην κρίνεις τους ανθρώπους. Μην κατηγορείς τους άλλους ανθρώπους. Αυτοί τι κάνουν από αυτά, κάνουν κάτι από αυτά. Κοιτάνε πώς θα κατηγορήσουν τον άλλον, πώς θα τον κρίνουνε, δεν παραδέχονται τα λάθη τους, συνέχεια στην κρίνια, μιλάνε για τις σεξουαλικές τους ανομαλίες, αυτοπενεύονται μεταξύ τους που πήγανε περισσότερο και τι είδανε στη ζωή τους παραπάνω, θα ρίξει και τους ρώτησε κανένας για αυτά τα πράγματα. Mm. Τι κάνουνε ρε φίλε. Πρώτα απ' όλα οι τύποι αυτοί στερούνται σοβαρότητος. Στερούνται και σοβαρότητος, στερούνται σοβαρότητος. Τι είναι, ναι. Μιλάει ο άλλος ο Καραγκιόζης να πούμε και ο πουθενάς και βγάζει τη γλώσσα και τεντώνει τα αυτιά του. Τον είδες εδώ σε ένα μορφασμό που έκανε χθες. Τα είδα το πρωί και γέλαγα. Λέω τι μαλάκας είναι αυτός. Είναι μαλάκας ή τον κάνει το μαλάκα. Δες το βιντεάκι το χθεσινό. Τεντώνει και δείχνει την... Τεντώνει τα αυτιά του, κάνει τα δάχτυλα εκεί τα σήματα του διαβόλου και βγάζει τη γλώσσα έξω. Μιλάμε για δαρίς και είναι κανένας παραπληγικός ρε φίλε. Λοιπόν άκου λίγο. Α, τους μορφασμούς λες. Τους μορφασμούς ναι. Μήπως θέλει να κοροϊδέψει κάτι ας πούμε ή είναι... Ξέρεις ρε Βασίλη, είναι κάποιοι κανόνες, έχουν βγει μέσα από την κοινωνία, μέσα από ανθρώπους ας πούμε, τα έχουν βγάλει όλα και είναι φιλόσοφα λόγια. Οι μεγάλοι άνθρωποι λέει ασχολούνται με ιδέες, οι μεσαίοι ασχολούνται με τα προβλήματα της κοινωνίας και οι μικροί άνθρωποι ασχολούνται λέει με τους άλλους. Αυτό κάνουν αυτοί, ασχολούνται με τους άλλους. Μάλιστα. Ναι. Ποιος ασχολήθηκε μαζί τους, ρε. Εγώ όταν κάθομαι και ασχολούμαι, είναι να πούμε γιατί αμήνομαι. Δηλαδή, αντικρούω αυτά που λένε εδώ πέρα. Τι ναι. Είναι, δηλαδή, από πού ξέρω, λέει τον Κοφίδη. Πάνε ρώτα τον Κοφίδη, άμα με ξέρει, τι να τον πω εγώ τώρα. Και χαγιά στα φρύδια μου θα βάλω αυτόν τον μαλάκα να πούμε από πού ξέρω εγώ τον Κοφίδη ή τον Χατζιμπαναγί. Άμα δεν πιστεύουν και άμα τους ενδιαφέρει πολύ, πάνε ρώτα τον Σάββα τον Κοφίδη, τον Τζόρδα, τον ξέρεις. Εγώ σας είπα στον Κατερινιώτη, ήμουνα χρόνια ολόκληρα υπεύθυνος. Ο Σάββας ο Κοφίδης απέναντί μου είχε το ροκάδικο, το μαγαζί, ακριβώς απέναντί μου. Mm. Και κάθε μέρα ήμασταν μαζί. Πόσα κιλά μαλάκες πρέπει να είναι αυτοί, τους κάνουν τους μαλάκες ή είναι τελικά. Σου λέει ρε παιδί μου, έλεγε χθες ο Παναγιώτης ότι αυτός πήγε Αγγλίες, πήγε σε γήπεδα. Λέει να σε βγάλει βότα, λέει να σε βγάλει στεριά, να σε κυκλοφορήσει. Έτσι είπε ο Παπαδόπουλος αυτό. Όταν αποφασίσω να τον βγάλω κι αυτόν από την τσέπη, τότε θα τον μιλήσω. Δεν γουσάρω με μαλάκες να μιλάω, ρε φίλε. Με κανέναν έξυπνο θέλω να μιλάω, με κανέναν μεγάλο άνθρωπο. Με μαλάκες θα μιλάω συνέχεια. Mm. Ποιος τον έδωσε το δικαίωμα εγώ τώρα να ασχοληθώ μαζί του, να πούμε δηλαδή. Για πες μου. Ντε και καλά να ασχοληθώ μαζί του για να τον μάθει ο κόσμος. Τα μηνύματα της εκπομπής τους από κάτω τα διαβάζουν να δουν. Όλοι γελάνε μαζί τους, ρε. Mm. 2 ώρες εκπομπή τον λέει ο άλλος, 2 ώρες παρακάτω ασχολείσαι με τον Τζόρνταν, λέει για να σε μάθει ο κόσμος. Τα διαβάζουν τα μηνύματα από κάτω, όλοι τους κοροϊδεύουν, ρε. Τα σχόλια, λες, τα σχόλια, ναι. Τα σχόλια, ναι, ρε. Ασχολείται κανένας μαζί τους. Δηλαδή, άμα. Ξέρεις τι γίνεται, δεν έχουν θέμα ύπαρξης εάν δεν ασχοληθούν με τον Τζόρνταν. Άρα θεωρείς εσύ ότι δίνεις πνοή σε ανθρώπους και ενδιαφέροντα ρε παιδί μου. Έτσι, ρε φίλε, ναι. Εχθές κάνανε μία εκπομπή εκεί. Εγώ πραγματικά δεν κατάλαβα το νόημα της εκπομπής. Έφερε πάλι μία τσάντα εκεί πέρα να βγάλει τα κασκόλ, να με αποδείξει εμένα. Θα ρίξει και εγώ το ζήτησα να με αποδείξει άμα πήγε. Σικημέ καντάρα άμα πήγε ρε και είδε τη Ρεάλ. Ποιος το ρωτάει αυτό να. Ναι, σου λέω ότι αυτό το τοποθετεί πνευματικά σε ανώτερη θέση όσον αφορά του ποδοσφαίρου. Ότι εγώ σου λέει έχω παραστάσεις από γήπεδα, από τέτοια. Αυτό λέει, τι να σου πω τώρα, αυτό λέει αυτός. Τι παραστάσεις έχει από γήπεδα ρε, ποιος ασχολείται με αυτόν. Άμα έχει παραστάσεις από γήπεδα, τα για τον εαυτό του. Εγώ αμφέβαλα ή τον αμφισβητώ ή ξέρω εγώ θέλω να μου αναφερθεί που πήγε. Έκανα τέτοια ερώτηση, με ενδιαφέρει. Δηλαδή πήγε στο γήπεδο της Ρεάλ, στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ρεάλ, πήγε. Δεν ξέρω, μάλλον νομίζω ναι, από τη Ρεάλ. Κάθε εβδομάδα πάνε 100.000 κόσμος εκεί. Τι είναι δηλαδή. Ήταν αυτός και άλλες 100.000 άτομα. Μήπως τι έκανε, 100 άτομα. Δεν είναι κάτι σημαντικό, λες, ας πούμε. Τι να είναι ρε, εσύ τώρα, γελάει ο κόσμος τώρα. Οι άνθρωποι είναι ανύπαρκτοι. Δηλαδή θεωρούν. Πήγανε 5 φορές σε ξένα γήπεδα και νομίζουν ότι μάθανε τον τουνιά όλων, ρε. Θεωρεί ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από γνωρισμίες με ανθρώπους των ενώσεων. Ανθρώπους του ποδοσφαίρου ή οτιδήποτε θεωρούν ότι το να πας σε ένα γήπεδο του εξωτερικού να δεις αγγλικές ομάδες, ισπανικές, το θεωρούν ανώτερο από το να έχεις μια γνωριμία με προέδρους ενώσεων του ποδοσφαίρου κλπ. Αυτό. Καλά, εγώ δεν είχα καμία φαγούρα για να πάω να γνωρίσω πρόεδρους. Ήρθανε στη ζωή μου μέσα από τις δουλειές μου κλπ. Ναι. Δηλαδή δεν το ψάξα να το βρω.
Αλλά επειδή έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχω κάνει και 4 εκατομμύρια χιλιόμετρα μέσα στην Ελλάδα με τις δουλειές μου, ναι. Έτυχε να τους μάθω. Τι να κάνουμε τώρα, να τους απαρνηθώ. Αυτοί μάθαν κανέναν. Ναι. Εκείνος ο πουθενάς εκεί στη γειτονιά του είχε, και έχει ένα μαγάζι, το οποίο μαζευόντουσαν κάποιοι παράγοντες εκεί πέρα μιας ομάδος, και τρεις την ώρα πήγαινε εκεί πέρα να τον γνωρίσει, να τον αναμάθει πέντε πράγματα. Αυτά δεν σου τα είπε όμως. Α, πού πήγαινε, πού πήγαινε. Δεν μπορώ να πω τώρα, ούτε διαφήμιση να κάνω, ούτε πρέπει να πω. Αυτό ήτανε μαγαζί που εκεί πήγαινες, πήγαιναν οι ποδοσφαιριστές. Πήγαιναν κάποιοι παράγοντες. Α, κάποιοι. Μάλιστα. Λοιπόν, τι δηλαδή τώρα, επειδή γνωρίσαμε να πούμε όλη την ΕΠΟ της Ελλάδος, προσωπικά τους προέδρους και διαιτητές και παράγοντες και ποδοσφαιριστές και το ένα και το άλλο, τι να κάνουμε, η δουλειά μου ήταν τέτοια, ρε φίλε. Ναι. Ήμουν τυχερός στο κομμάτι αυτό και τους γνώρισα προσωπικά. Πολύ κόσμο. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, το έκανα διαφήμιση, το έκανα τελάλι. Ναι. Δηλαδή, τι να συγκρίνουμε τώρα, για πες μας, που τόλμησε να πιάσει στο στόμα του το Στέργιο το Μουρτσίλα, αυτός εδώ πέρα, η ουρά του πουθενά. Ξέρεις ποιος είναι ο Στέργιος ο Μουρτσίλας? Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι εκτός από πρόεδρος της Ένωσης Σημαδίας. Η αλήθεια είναι το χλέβασε λίγο το Στέργιο του Μουρτζίλα. Η αλήθεια είναι τον χλέβασε, είναι η αλήθεια. Ναι. Εγώ τώρα μιλάω για το Στέργιο, γιατί έπιασε στο όνομά του το Στέργιο, έτσι. Άμα θέλει ας τους πιάσουμε έναν στην Ελλάδα όλοι, γιατί κάποια στιγμή τους είπε και βλαχοπρόεδρος, ο Καραγκιόζαρος αυτός. Ο Στέργιος ο Μουρτζίλας, για να του πω, πέρα το ότι είναι πρόεδρος της Ένωσης Σημαδίας, είναι και πρόεδρος Πολυτέκνων Νομού Ημαδίας. Είναι παιδί της Εκκλησίας, μιλάει με Μητροπολίτες, Αρχιεπισκόπους κλπ. Και είναι δάσκαλος και είναι και περιφερειακός σύμβουλος με τον Τσικώστα. Τα γνωρίζει αυτά ο Καραγκιόζης. Με πτυχία και με το ένα και με το άλλο. Τι πτυχία έχουν αυτοί οι Καραγκιόζηδες εκεί πέρα που κουβάλας, για πες μου. Δεν γνωρίζω το μορφό. Που έχουν και πνευματική μόρφωση, τσομπαναρέοι αυτοί. Ναι, δεν γνωρίζω τα πτυχία. Και εγώ είχα τα άντερα, ο Τζόρνταν, να κράζω τον φίλο μου τον Στέργιο τον Μουρτσίλα για τις διαιτησίες εκεί του κάποιων διαιτητών του Νομού Ημαδίας. Ή δεν είναι έτσι, Βασίλη? Ω, τον έκραζες, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και με παίρνει στο προσωπικό μου τηλέφωνο ο Στέργιος τον Μουρτσίλα και μου λέει: Τζόρνταν, όλη η Ημαδία σε ακούει στο ραδιόφωνο και μου λένε: Στέργιος, σε κράζει ο Τζόρνταν. Και εγώ του είπα: Καλά με κάνει ο Τζόρνταν, αφού πιστεύει ότι πρέπει να με κράξει, είναι φίλος μου και καλά με κάνει. Και τα λέω δημόσια και τα ακούει και ο Στέργιος. Ναι. Και όταν έβαλε υποψηφιότητα με τον Τζιτζι Κώστα, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Ξέρεις, Τζόρνταν, κατεβαίνω με τον Στέργιο. Και του λέω: Ας το Στέργιο, επειδή είσαι γαμό τα παιδιά, να πούμε, πέρα το κομμάτι εκεί που έκανες λάθος για μένα, γιατί δεν έβαλες στο Διοικητικό Συμβούλιο θέμα αποπομπής του Καραντώνη, να πούμε, γιατί ξεφτιλίζει την Ημαδία από τη διαιτησία κλπ. Να πούμε, ναι. Εγώ θα σε βοηθήσω, να πούμε, όσο μπορώ, με ό,τι δύναμη έχω, να πούμε, τα μικρόφωνα που κρατάω και τις εκπομπές που κάνω, αλλά και τις γνωριμίες που έχω, να πούμε, να σε βγάλουμε, γιατί ταξίζει πραγματικά ο χώρος τέτοιους ανθρώπους σαν και σένα. Και τον βγάλαμε. Αυτός είναι ο Τζόρνταν. Αυτοί οι πουθενάδες που είναι, ποιοι είναι? Απλά βάλανε χθες μία έκφραση που είχε πει ο Προύστ σε ένα βιβλίο του. Εσύ λοιπόν, τον Προύστ έχεις διαβάσει, Προύστ? Άκου λίγο να τελειώσω λίγο τη φράση μου. Ναι. Τον δήμαρχο, τον προηγούμενο, θύμισε μου, τον ξέχασα κιόλας. Το δικό μας εδώ της Θεσσαλονίκης, όχι τον Αγγελουδή. Το Ζέρβα. Το Ζέρβα, ναι. Ξέρεις τι αγώνα έκανα την προηγούμενη φορά για να τον βγάλουμε? Μόλις όμως τον είδαμε να πούμε ότι δεν το πήγαινε καλά το καράβι και φίλησε το δαχτυλίδι, αρχίσαμε την κριτική και το κράξιμο. Ξέρεις τι αγώνα κάναμε να βγάλουμε τον Αγγελούδη τώρα? Μεγάλο αγώνα έκανα εγώ προσωπικά να τον βγάλω από το ραδιόφωνο, από το Focus, από την εκπομπή μου κλπ. Ξέρεις τι κριτική τον έκανα χθες το βράδυ για τα σκουπίδια? Τον έσχισα χθες το βράδυ. Αυτά έχουν άντερα τα κάνουν αυτοί? Μπορούνε? Ναι, δεν πρέπει να είσαι κάπου ταγμένος. Πρέπει ανάλογα με το έργο του καθενός να τον κρίνεις, ας πούμε, ανάλογα. Όσα νησιά και να πάνε, γιατί αυτό πενεύονται ότι πάνε σε νησιά, σε όποιες θάλασσες και να κάνουν μπάνιο, τη βρώμα του χαρακτήρα τους δεν θα την ξεπλύνουν ποτέ αυτοί. Επίθεση κάνουν τον άλλον χωρίς να τους προκαλέσει. Εγώ τους προκάλεσα καμιά φορά, τους είπα τίποτα? Απλά λένε ότι εσύ δεν διαβάζεις Προύστ. Ρε εσύ, Βασίλη, τώρα τι να πω, ρε φίλε, τώρα. Τι να πω, ρε φίλε, τώρα. Όταν θα έρθει η ώρα να τα μιλήσουμε και αυτά από κοντά, τα πούμε και αυτά από κοντά. Θα τα πούμε και αυτά, βέβαια. Οι έξυπνοι άνθρωποι ασχολούνται, λέει, με το μέλλον
Οι μέτροι με τον παρόν και οι χαζοί λέει ασχολούνται με τους άλλους. Να, τέτοιοι χαζοί είναι αυτοί. Ασχολούνται με τους άλλους. Θα δεις και θα το δώσω εγώ αναφορά τώρα, άμα ξέρω τον Κουβίδη, άμα ξέρω. Αυτός δεν κάνει σπέκουλα. Ακόμα και τον Καρά μιλάγανε χθες, ρε. Οι Καραγκιόζηδες. Ναι. Δεν έφυγε ο άνθρωπος. Εμείς κάναμε ένα αποχαιρετιστήριο, είπαμε πέντε πράγματα και τελείωσε. Επίσης, βέβαια, είπανε χθες, καταλογίσαν τι. Ότι η παρέμβαση που έγινε και βγάλαμε το Συρίγο στους Βοριάδες, ναι, καμαρώνουν ότι δικαίωσε τον Ασλαμά και ότι τον παρακαλάνε στο Λίμπερο να πάει τον Ασλαμά. Ναι. Σου λέει δηλαδή ότι δικαίωσε Ασλαμά ο Συρίγος, αυτό που βγάλαμε στο... Άκουσε με λίγο, άκουσε. Ναι, για πες μας λίγο. Ο Γιώργος ο Συρίγος, ναι, είναι πολλά χρόνια φίλος μου. Ναι. Φίλος μου ήταν και ο μπαμπάς του, συγχωρεμένος. Mm-hmm. Ο Γιώργος ο Συρίγος είχαν δύο εργοστάσια πολύ μεγάλα. Ένα στην Καβάλα και ένα στο Πολύκαστρο. Ήταν έμποροι μεγάλοι. Ο μπαμπάς του κύριος Νίκος και ο Γιώργος. Ναι. Είναι πολλά χρόνια φίλοι μου. Ο Γιώργος ο Συρίγος, υπήρχε περίπτωση αν δεν μου έλεγε εμένα κάτι να βγω να τον προσβάλλω, να τον βγάλω έξω στον αέρα. Απλώς ήρθε σε δύσκολη θέση ο άνθρωπος και εντάξει δεν είπε. Αλλά είπε κάτι πανέξυπνο, αλλά αυτοί οι μπουνταλάδες οι κοτροκέφαλοι πού να το καταλάβουνε. Εσένα σε είδα λέει σε πολλά μαγαζιά να χαλάς τα λεφτά. Αυτόν δεν τον είδα λέει πουθενά. Ναι, στους Βοριάδες βέβαια δεν το είπε έτσι ακριβώς έτσι. Έμπα στο τέλος και δες πως το είπε. Α, το είπε έτσι στο τέλος. Ακριβώς όπως τα είπα. Γιατί στην αρχή έλεγε ότι μια χαρά παιδί είναι ο Ασλαμάς και είπε, καλά είναι, ναι, και, είναι στο λίμπερο, και στο Λίμπερο τον θέλουν διακαώς να πάει στο ραδιόφωνο. Ναι, γιατί δεν πάει. Το ναι. Λίμπερο είναι 10 φορές σε ποσοστιαίες μονάδες πάνω από αυτό που το ραδιόφωνο που είναι. Γιατί δεν πάει αφού τον θέλουν. Εγώ λέω δεν τον θέλουν. Ας πάει. Γιατί ο Συρίγος είπε ότι τον θέλουν τον Ασλαμά στο Λίμπερο. Άμα είπε ο Συρίγος ας πάει ο Ασλαμάς, γιατί δεν πάει. Εγώ λέω δεν τον θέλουν. Ναι. Δεν το θέλουν γιατί έχει ιστορικό ρε φίλε. Άστο τώρα. Mm. Και λίγο ακόμα με τσιγκλίσουνε θα πω και το ιστορικό. Έτοιμος είμαι. Άρα να μην σε τσιγκλίσουνε καλύτερα. Όχι άμα θέλω να τσιγκλίσουνε. Από το Μετρόπολης ξέρεις πως τους διώξανε. Με τις κλωτσιές τα έχουμε πει αυτά. Για τις ανομαλίες τους. Μάλιστα. Όταν την παίζεται ποιος την πετάει πιο μακριά. Τα έχουμε πει αυτά. Αυτό Ασλαμάς του είπε όχι ο Παπαδόπουλος. Ναι, γι' αυτόν μιλάω για τον πουθενά. Κατάλαβες. Απλά άμα σου λέει θέλει, αυτό ήταν αγγλικό έθιμο, ναι. Άμα θέλει, ναι, είναι αγγλικό έθιμο. Άμα θέλει, ας πάρει τους δικηγόρους να με κάνει μήνυση τώρα. Έχω μάρτυρες εγώ να αποδείξω ότι το πάνε αυτό. Άμα γουσάρει, ας το πάει. Θα έρθει ο Πετρουλάκης μάρτυρας ότι το είπε. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει. Έχω αρκετούς, δεν έχω μόνο έναν. Έχω αρκετούς. Άμα έχει άντερα, ας βάλει τους δικηγόρους του. Mm. Κατάλαβες. Και άμα έχει κολοφαγούρα και ξύνεται, να συνεχίσει λίγο. Έχω ξύστρα καλή εγώ. Ξύστρα καλή. Ναι. Μάλιστα. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ο Τζανετάκος της Μαρμίτας είναι, να ξέρεις. Ο Τζανετάκος. Αλλά αυτός και η ουρά του. Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι παραδέχονται τα λάθη τους, ζητούν συγγνώμη και δεν το συνεχίζουν. Αυτοί εξακολουθούν. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Μόνο ένας μικρός άνθρωπος έχει την τάση να μειώνει τον άλλον προσπαθώντας να ανέβει αυτός. Πρέπει να ανέβεις ψηλά, δείχνοντας έργα μόνος σου. Όχι προσπαθώντας να μειώσεις τον άλλον, τάχα μου δεν νομίζω ότι θα ανέβεις εσύ. Ο κόσμος ξέρει, έχει κριτήριο, καταλαβαίνει. Απλά σου λέει ότι εγώ το έργο μου το έχω δείξει με 32 χρόνια ραδιοφωνικός παραγωγός. Σου λέει δεν έχω να αποδείξω κάτι. Λέει ο Ασλαμάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δεν απέδειξε τίποτα στα 40 του χρόνια. Μα λέει 32 χρόνια είμαι στο χώρο. Σου λέει 32 χρόνια είμαι στο χώρο, κάνω εκπομπές. Ρε εσύ δεν το ξέρει που κανένας τώρα, πουθενάς κανονικός είναι. Γι' αυτό ασχολούνται με να τον μάθουνε. Mm-hmm. Για πες μας το έργο του πες μας ρε φίλε. Πες μας τα νούμερά του να πούμε, την ακροαματικότητα του πες μας. Δεν μπορώ να τα γνωρίζω αυτά, δεν μπορώ να τα γνωρίζω. Τι δεν τα γνωρίζεις. Ναι. Ακόμα και εκεί στο κανάλι το δικό μας που έχουμε εκεί πέρα. Η χειρότερη εκπομπή είναι με τα λιγότερα τέτοια, πώς θα λένε, προβολές. Προβολές. Πώς. Κοίτα, τώρα έχεις όλο εκπομπή ο Ασλαμάς μετά από μένα. Έχει όλο, εκπομπή όλο. Πόσες ώρες είναι, δύο? Δύο ώρες, ναι. Θα πετάει μπηχτές να πούμε τη μια ώρα για μένα τώρα. Λες. Και τη μισή ώρα για τον Πάκο για να κάνει λίγα νούμερα. Αχα. Πρώτη φορά εγώ είδα Ερακλειδέα, ρε φίλε, τόσα χρόνια να μην μιλά για τον Ερακλή. Δεν μιλάει για τον Ηρακλή. Όλοι οι Ηρακλήδες περνάνε και με κάνουν παράπονα. Καλά, λέει αυτούς τι τέλεια βαρά είναι. Γιατί δεν μιλάει για τον Ηρακλή λίγο. Τι να πω, λέει, τι να πω, εκεί που είναι, τι να πω. Μα εκεί που είναι θα τα πεις. Πότε να τα πεις. Πώς θα τον βοηθήσεις αλλιώς.
Ναι, εγώ τον έχω πει ότι για τον Ηρακλή τον ήθελα λίγο πιο ενεργό, είναι η αλήθεια. Ναι, εννοείται ρε φίλε. Άμα αγαπάς μια ομάδα, τη βοηθείς. Σωστά, σωστά. Η αλήθεια είναι... Τους πειράζει γιατί ξέρουμε διαιτητές, γιατί ξέρουμε παρατηρητές, γιατί ξέρουμε προέδρους, γιατί ξέρουμε ποδοσφαιριστές. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Κάναμε δουλειές που ήμασταν στη γύρα χρόνια ολόκληρα και τους μάθαμε, τους γνωρίσαμε. Είμαστε αγαπητά παιδιά στην πιάτσα έξω και μας αγαπάει ο κόσμος. Τι να κάνουμε. Δεν είμαστε Μόγκολοι σαν και εσάς ρε. Τι να κάνουμε να πούμε. Και χερέκακι. Εμείς άμα δεν μπορούμε να κάνουμε καλό, δεν κάνουμε κακό ρε φίλε. Ναι. Και εκείνο καλό είναι. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι ρε φίλε. Πάντα στη ζωή πρέπει να επιδιώκεις το καλό, όχι το κακό. Τους πειράζει να πούμε γιατί δίνουμε τα γεγονότα, τις ειδήσεις, γιατί ξέρουμε πέντε πράγματα περισσότερα από αυτούς, στον χώρο του ποδοσφαίρου τουλάχιστον. Άσε για την κοινωνία και για τις δουλειές να μην μιλήσουμε, γιατί σε είπα θα τους κατουρίσω και τους δυο μαζί και θα πνιγούνε. Άσε τώρα. 10 μαγαζιά κάναμε, 10 δουλειές κάναμε. Με κόσμο δουλειές και με λεφτά πολλά. Τον άκουσες στο συνεργού της σου πει. Ναι, σου είπε πολλά μαγαζιά που σε έχει δει, ρε παιδί μου. Ξέρεις, με είπε ο Γιώργος, με έφερε σε πολύ δύσκολη θέση, μαλακαλή. Τι να πω. Έχει δίκιο. Λες ότι για λόγους αμβρότητος δεν είπε κάτι αρνητικό για τον Ασλαμά, για να μην τον φέρει σε δύσκολη θέση, λες. Είναι δυνατόν εγώ να τον προσβάλλω, να τα πω μόνος μου χωρίς να μου τα πει αυτός, γίνεται. Ναι, ναι. Ένα πράγμα είπε, στο χώρο αυτό που είμαστε, το δημοσιογραφικό, το παραγωγικό, το ραδιοφόνο, υπάρχει κανένας που έκανε λεφτά. Το είπε με τον τρόπο του. Ναι, ναι. Δεν το κατάλαβε. Απλά, απλά λες το είπε λίγο ευγενικά για να μην τον προσβάλλει. Ναι, ρε φίλε, το μεροκάματο είναι όλα αυτά τα παιδιά. Εγώ δεν τα κακίζω. Αυτό είναι το μεροκάματο. Μεροκάματο είναι. Εκτός άμα είσαι πολύ μεγάλο λαμόγιο και τα παίρνεις από παντού και κάνεις λεφτά. Δεν θέλω να πω ότι είναι λαμόγιο. Λαμόγιο δεν είναι τα παιδιά, έτσι. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Ναι, 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 κατάλαβα. Εντάξει. Ωραία. Αλλά είναι μπουταλάδες. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Και μην με πουλάσε με ένα τρελά, ρε, κάποτε ερχόντουσαν τα λεφτά έτσι κι αλλιώς. Πού ρε, αφού πάντα φτωχός ήσουν, α. Ναι, αλλά λέει, περίμενε. Τις προάλλες είπε, όταν είχε τη διαμάχη με τον Τρέγια, ότι έχει 5 ακίνητα και δίνει όποτε γουστάρει, μας δίνει ιδανικά. Το είπε ο ίδιος, λεγόμενά του είναι του Μάριου αυτό. Ότι έχει 5 ακίνητα... Και τότε γιατί δεν αγόραζε την εφημερίδα που κρεμότανε στο σκηνή ένα βράδυ που τον είδα έξω από το σπίτι του στο Ψιλικατζίδικο και του λέω γιατί δεν ερευνητήριζε, κοίταζε, ξεφύλιζε απ' έξω την εφημερίδα να μάθει τα νέα. Ξεφύλιζε απ' έξω την εφημερίδα. Ένα ευρώ λέει, ένα ευρώ, να δώσω ένα ευρώ. Να δώσει ένα ευρώ. Τότε είχαν ένα, μετά πήγαν ένα 30. Α, τον πέτυχε να ξεφυλίσει εφημερίδα. Φυσικά. Εγώ πήγα να τον χαιρετήσω και αυτό ξεφύλιζε την εφημερίδα. Λαθρανάγνωση δηλαδή, αυτό που λέμε λαθρανάγνωση. Λαθρέα ανάγνωση, κούτρα ανάγνωση. Λαθρανάγνωση. Ναι, κούτρα ανάγνωση. Και γιατί κάνει παράπονα 2,5 ευρώ το σάντουιτς, δηλαδή τι έβαλε παραπάνω, λέει μουστάρδα. Θυμάσαι μια μέρα στην εκπομπή που το έκανε και θέμα. Α, για την ακρίβεια λες, για τα σάντουιτς. Ναι. Ότι είναι ακριβές οι τιμές. Ναι. Τότε άμα έχεις λεφτά ρε Ασλαμά, είσαι μίζερος. Α... Ναι, ρε φίλε. Μάλιστα. Άμα έχεις λεφτά και γκρινιάζεις γιατί το σάντουιτς είχε 2,5 ευρώ τότε που το κάναμε θέμα, το έκανε θέμα ο ίδιος του. Απόρρισα λέει γιατί ένα hot dog λέει λουκάνικα, δυο ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τι είχε πει, γιατί λέει έβαλε μουστάρδα λέει παραπάνω λέει και το χρέωσε. Ή ντομάτα, κάτι είχε πει, δεν το θυμάμαι ακριβώς για ποιο λόγο έκανε το παράπονο του. Το παράπονο ήταν γιατί ήταν ακριβή το σάντουιτς. Μάλιστα. Μη σε πουλάνε τρελά όμως. Μάλιστα. Το να είσαι φτωχός δεν είναι κακό πράγμα ρε φίλε. Κακό είναι να μην προσπαθείς να αλλάξεις τη μοίρα σου να πούμε. Άμα είσαι άτυχος, προσπαθείς και είσαι άτυχος, εκείνο είναι άλλο πράγμα. Ναι, και ναι. Εμείς δεν κατηγορούμε κανένα φτωχό και εμείς φτωχοί είμαστε, είμαστε πλούσιοι. Αλλά δεν κοροϊδεύουμε κανένα ρε φίλε. Εμείς κάνουμε άμυνα τώρα, αντικρούμε αυτά που μας λένε. Ναι. Και αποδεικνύουμε με ντοκουμέντα αυτά. Από που ξέρει την πινακίδα λέει του καρά ο άλλος. Τι να κάνουμε, ρε, ίδιες πινακίδες είχαμε με τα αυτοκίνητά μας. Τι να κάνουμε. Α, ναι, λέει πώς σου έμεινε η πινακίδα του, λέει. Τρομερό τέτοιο. Νι Β' ΤΑΦ 33-32, μια Mercedes μεγάλη. Νι Β' ΤΑΦ 33-32. Και φυσικά, αφού νι Β' ΤΑΦ είχα και εγώ μια BMW. Εγώ είχα Βασίλη πριν 20 χρόνια, μια Ε30, μια BMW. 2,5 κυβικά. Εξακύλινδρη. Τι να με πούν τώρα αυτοί εδώ πέρα. Όσοι με γνωρίζουν όμως προσωπικά, γνωρίζουν, ξέρουν τώρα. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Κελά...
Πήγε λέει στο κελάρι, λέει εκεί πάνω, λέει στο χωριό της Ειρήνης, που λέει τα κρασιά που είναι, λέει, άκου οι πονηροί, οι καραγκιόζηδες, οι κασμάδες. Είπε το κελάρι, λέει, να, κάτι για το κελάρι. Τι νόησε με το κελάρι, δεν κατάλαβα με το κελάρι. Τα κρασιά που έβγαζε ο Βασίλης ο Καράς, ναι. Γιατί είχε κρασιά το άνθρωπος, ναι. Τα βάζε εκεί στο χωριό της Ειρήνης, να πούμε, είχε ένα κελάρι δροσερό, σε ξύλινα ράφια, να πούμε, γυρτά μπροστά, τα ξέρεις πώς είναι τα, ναι, ναι. Τα κρασιά που ζημανούν, ναι. Και μας είχε κατεβάσει μια μέρα που πήγαμε πάνω να πούμε να φάμε τότε εγώ και ο κύριος Μιχάλης ο Κατερινιώτης, γιατί σου είπα, μου είχε αναθέσει να τον βρω μαγαζί στα Λαβάβικα. Α, συμφάγατε, συμφάγατε. Ε, βέβαια, μαζί τραπέζι. Τη χρονιά που έδινε Πανελλήνιες η Ειρήνη, η κόρη του. Και πήγες και είδες τα κρασιά στο κελάρι. Μας πήγε, μας... Σας έδειξε. Ναι, μας ξανάγησε. Γιατί το αμφισβητούν αυτό, πού είναι το κακό ρε φίλε, γιατί να το αμφισβητήσεις. Επίσης το περίεργο που είναι ρε φίλε. Εντάξει. Τους ρωτάω ποιο μαγαζί είχαν μες στην πόλη και δεν ξέραν να με απαντήσουν ρε, οι καραγκιόζηδες αυτοί εδώ ρε, που πιάνουν μικρόφωνα και λένε ότι να είναι ρε. Ναι. Δεν ξέρανε ότι στις 12 όροφες, στο παλιό πρακτορείο των Σερών, το είχαν καφέ εκείνο εκεί πέρα, πριν γίνει τώρα ΚΕΠ. Ναι. Χρόνια ολόκληρα. Ωραία, πάμε και στα αγωνιστικά. Ε, βέβαια, εννοείται. Τα αφήσαμε σε δεύτερη μοίρα, είναι η αλήθεια, γιατί υπόθηκαν πολλά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε λίγο στα αγωνιστικά, είμαστε μόνο, κάτσε να δούμε, 9.994 συνδρομητές. Άντε να τα κάνουμε εδώ ρε φίλε, Τζόρνταν εδώ πέρα δίνει ρέστα. 92.994 συνδρομητές, πάμε για τους 93.000. Και όσοι μας παρακολουθείτε εδώ πέρα, που έχουμε κάνει ρεκόρ και pre-game show με 2-300 αυτή τη στιγμή μέσα, παραγγελίες, στηρίζουμε πάντα Τζόρνταν, γεύση γεύση στο e-food. Έτσι, τελειώσαμε. Θέλετε να πάρετε μαναβική, θέλετε να πάρετε φρούτα, θέλετε να πάρετε γλυκά του κουταλιού, θέλετε μέλια. Έτσι, ήδη όλα χειροποίητα, όλα αγνά, φρέσκα. Γεύση γεύση στο e-food οι παραγγελίες σας, κανονίστε. Έτσι. Από οικοτεχνίες, όχι από εργοστάσια. Α, μπράβο. Πράγματα τα οποία είναι η ποιότητα, δεν υπάρχει καλύτερη. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι. Τελειώσαμε. Στηρίζετε τον Τζόρνταν. Όχι μόνο Τζόρνταν, σε γουστάρουμε, σε αγαπάμε. Θα στο στηρίξετε και στη δουλειά που κάνει τόσο κόπο. Γεια γεύσης. Λοιπόν, πάμε για μπάλα λίγο να πούμε πέντε πραγματάκια. Πάμε και για μπάλα. Λοιπόν πάμε με τα μας, ναι. Κάτσε λίγο να θα πάμε και στα παιχνίδια. Ναι, ναι. Μετά τους αγώνες κυπέλου, να πω ότι ακόμα και τώρα φάνηκε πλέον ποια είναι με διαφορά η ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έτσι είναι ο ΠΑΟΚ, δεν χρειάζεται αφισβήτηση αυτό. Μετά τον Άρη, ναι. Το προσπερνάω αυτό.